Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα θα μιλήσω για τα πράγματα που δεν τα έχω δει στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μαντέψετε. Τι να είναι κατά τη γνώμη σας αυτό? Μακρόστενο. Διπλώνεται. Χοντρό αρκετά. Αυτό το πράγμα βασίζεται από την Ιαπωνική κουλτούρα που... Γι' αυτό υπάρχει κάθε οικογενειακό σπίτι. Το έχω δει σε πολλά σπίτια και δεν το έχω μόνο εγώ. Και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε στο μπάνιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το καπάκι της μπανιέρας. Όταν γεμίζουμε την μπανιέρα με το ζεστό νερό, το αφήνουμε για να μην κρυώσει το νερό. Όπως ξέρετε, οι Ιάπωνες έχουν τάση να μπαίνουν στην μπανιέρα και σύμφωνα με μια έρευνα, 50% των Ιαπώνων γεμίζουν κάθε μέρα τη μπανιέρα. Και μερικοί Έλληνες με έχετε ρωτήσει αυτό, αλλά είναι λάθος, είναι ότι δεν πλαινόμαστε μέσα στην μπανιέρα, αλλά πλαινόμαστε πριν μπούμε στην μπανιέρα και μετά μπαίνουμε με το καθαρό μας σώμα στην μπανιέρα. Και γι' αυτό γεμίζουμε την μπανιέρα πριν μπούμε στο μπάνιο, πριν κάνουμε ντους, και αμέσως μετά που πλαινόμαστε μπαίνουμε στην μπανιέρα. Γι' αυτό, για να μην κρυώσει μέχρι τότε το νερό που έχουμε γεμίσει στην μπανιέρα, έχουμε αυτό. Και στο ελληνικό σπίτι όπου μένω εγώ υπάρχει μπανιέρα, αλλά δυσκολεύομαι να βρω το καπάκι και αυτό λέω ότι μάλλον δεν υπάρχει αυτό. Άμα μεταξύ σας ξέρετε κάποια πληροφορία, κάτι αντίστοιχο με αυτό και πλάι στην Ελλάδα, μην διστάσετε να γράψετε στο σχόλιο. Το δεύτερο πράγμα που δεν το έχω δει στην Ελλάδα είναι αυτό εδώ. Βραστήρας. Το λέμε στα ιαπωνικά yakan. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει βραστήρα στην Ελλάδα, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως το ηλεκτρονικό βραστήρα για να βράσετε το νερό σας και δεν έχω δει σε αυτό το στήμα βραστήρα. Και είναι και αυτό κάτι το οποίο σε κάθε σπίτι υπάρχει. Και στο σπίτι μου, όταν βράζουμε νερό, που και που αφήνουμε μία σακούλα τσάι για όλη την οικογένεια. Και φτιάχνουμε εδώ μέσα δηλαδή το τσάι. Το τρίτο πράγμα που δυσκολεύουμε να βρω στην Ελλάδα είναι αυτό εδώ. Μικρό πιατάκι. Βέβαια υπάρχουν διάφορα πιάτα του διάφορα μέγεθο σχήματος στην Ελλάδα, αλλά τέτοιο σχήμα, τέτοιο μικρό πιάτο και τέτοιο χαμηλό πιάτο είναι κάτι το οποίο έχω ψάξει, αλλά υπάρχουν πολύ λίγες φορές στα μαγαζιά. Σε τι χρησιμεύει αυτό? Όταν βάλουμε τη σάλτσα σόγια και τρώμε σουσί. Τώρα που μπορεί να έχετε φάει σουσί στο σπίτι σας, πού βάλετε τη σάλτσα σόγιας? Έχω αλήθεια έχω περιέργεια να μάθω πού βάλετε τη σάλτσα σόγιας σας. Πάνω στο σουσί αμέσως, κατευθείαν. Μετά, ούτε αυτό έχω δει στην Ελλάδα. Είναι μαρκαδόρο υπογράμμισης. Βέβαια, το απλό μαρκαδόρο υπογράμμισης έχω δει και στην Ελλάδα, αλλά πολλές φορές ηλικιάζει και φαίνεται και από πίσω του χαρτιού και δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, αυτό το μαρκαδόρο, το χρώμα είναι πιο ελαφριά. Εντάξει, φαίνεται, υπογραμμίζει κανονικά, αλλά δεν ηλικιάζει. Και η μεγάλη διαφορά είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι διάφανο και φαίνεται πού ακριβώς υπογραμμίζουμε. Φοβερό, δεν είναι? Και δεν είναι ακριβό, είναι περίπου 1 ευρώ και κάνει πολύ καλή τη δουλειά. Έχει και πίσω κομμάτι που είναι πιο λεπτό.
Και νομίζω πως είναι το νούμερο 1 seller, το αγαπημένο μας μαρκαδόρο της Ιαπωνίας. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν τα πράγματα που δεν έχω δει στην Ελλάδα, αλλά ψάχνοντας τι δεν υπάρχει στην Ελλάδα, με ερχόταν διάφορες ιδέες και έτσι έψαχνα άμα όντως δεν υπάρχει στην Ελλάδα και τελικά αυτά υπήρχαν. Στην ουσία ήταν κάτι το οποίο νόμιζα ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά τελικά υπήρχαν. Για παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Είναι το κουταλάκι μέζουρα. Γιατί όταν διαβάζω τις συνταγές στα ελληνικά, γράφει πολλές φορές ένα κουτάλι σούπας, ένα κουτάλι γλυκού. Γιατί για μένα οι συνταγές με κουτάλι σούπας δεν είναι ακριβώς, γιατί κάθε κουτάλι έχει διαφορετικό μέγεθο και ml. Και επειδή δεν βλέπω στις συνταγές να γράφει ένα κουταλάκι μέζουρα 15 ml, νόμιζα ότι δεν έχετε εσείς. Αλλά δεν είχα δίκιο. Κάτι άλλο που νόμιζα ότι υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ιαπωνία, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι αυτό. Αποχνουδότης. Και έτσι είχα αγοράσει μια φορά στην Ιαπωνία και τα έφερα στην Ελλάδα, αλλά μπορούσα άνετα να αγοράσω στην Ελλάδα. Δεν είχα ψάξει καλά τις πληροφορίες. Δεν είναι πολύ χρήσιμο και κυρίως το χειμώνα. Εγώ το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μήνα. Για το αγαπημένο μου ρούχο, για το πλεύμα μου. Κάτι άλλο που νόμιζα ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι αυτό. Απλόστρα με μανταλάκια. Μπορώ να το ανοίξω. Την απλόστρα που χρησιμοποιείτε εσείς είναι... ξέρω πόσο είναι, το έχω και εγώ στο σπίτι μου. Αλλά τέτοια απλόστρα της Ελλάδας δεν τη βλέπω στην Ελλάδα, στην Ιαπωνία. Δεν βλέπω σε Ιάπωνες να τη χρησιμοποιούν. Ενώ χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές αυτό. Δεν θα συγκρίσω ποιο είναι το καλύτερο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική σε αυτό. Δεν είμαι ειδική στο να στεγνώνω τα ρούχα. Αλλά και τα δύο έχει και το καλό και το κακό. Είναι θέμα συνήθειας, πιστεύω. Το τελευταίο πράγμα είναι αυτό. Δεν είναι το επικίνδυνο δηλητήριο που βάζουν στο ποτήρι των άλλων, όπως βλέπετε στην ταινία. Είναι σταγόνες ματιών. Και σε τέτοια μικρή συσκευασία, την οποία μπορούμε να κουβαλήσουμε μέσα στη τσάντα άνετα, νόμιζα ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ή έχω δει μία φορά κάτι σαν πλαστική συσκευασία, που όταν ανοίγουμε δεν μπορούμε να ξανακλείσουμε. Είναι μίας χρήσης. Αλλά τελικά υπήρχε. Το βρήκα και στην Ελλάδα. Και στην ουσία είναι το υγρό το οποίο το βάλουμε όταν στεγνώνονται τα μάτια μας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα που δεν έχω δει στην Ελλάδα ή νόμιζα ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Άμα εσείς παρατηρήσετε κάτι άλλο που έχετε δει στις ιαπωνικές ταινίες και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, να γράψετε στο σχόλιο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!